Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε... ήρθαν τώρα οι πράκτορες στην Αθήνα. Πλακώσαν τώρα οι κατάσκοποι. Όχι, ρε παιδιά. Μην μας λέτε τέτοια πρωί-πρωί. Λοιπόν. Σε ειδική αποστολή ο διευθυντής της ΣΥΑ στην Αθήνα. Νάτος. Γιατί καλώς... ήρθε ο Λιάν Μπέρν στην Ελλάδα. Καλώς τα δεχτήκαμε. Ποιους είδε και τι συζήτησε. Ήταν η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της CIA στην Ελλάδα ύστερα από 11 χρόνια. Ποια επίσκεψη πρώην Αμερικανού Πρόεδρου ακολουθεί στην πρωτεύουσα και πότε. Ποια. Έξω. Όταν οι πλατείες δεν κάνουν πολιτική. Τέσσερις συγκεντρωσιάρχες εξηγούν γιατί εκφυλίστηκαν συγκεντρώσεις. Όταν οι αθλητές κάνουν πολιτική, από τον ακτιβισμό του Μοχάμεντ Άλι στον εθνικισμό του Τζόκοβιτς. Ο πολιτικός που δεν μας σούσε τα λόγια του, Μπάγκαλος, 1938-2023, χαμένη στη Βαβέλ των φόρων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, η καθημερινή. Αντιπαραθέσεις και αυτογκόλ στο γήπεδο της οικονομίας, στο επίκεντρο ζητήματα φορολογικής πολιτικής για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Απειλή και καταγγέλει Κιλιντζάρο ο Ερντογάν και μετά τις κάλπες. Λέγεται ότι υπάρχει πιθανότητα άρσης της ασυλίας του Κιλιντζάραγλου. Δεν θα είναι μάλλον βουλευτής. Ναι. Και μπορεί να έχουμε διάφορα. Ποια είναι η φορολογία στα μερίσματα στην Ευρώπη και σε γονικές παροχές. Λοιπόν, το 5% είναι η δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Τι λέει? Το 5%. Η δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ. Το ποσό που δόθηκε για μερίσματα ήταν πολύ μικρό όμως. Όταν η φορολογία ήταν στο 15%. Τίποτα, δεν μοιράζαμε. Δεν μοιράζαμε. Δεν μοιράζαμε. Δεν μοιράζαμε. Δεν μοιράζαμε κανείς. Το 10. Στο καμία 10. Εταιρεία δεν έδινε μέρισμα. Τελείωσε. Λοιπόν, πόρισμα της αρχής κατά Δημητρά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την έρευνα που διέταξε ο κύριος Βουρλιώτης, συντάχθηκε πόρισμα το οποίο διαβάστηκε στην εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων κατά του Παναγιώτη Δημητρά, λέει η εφημερίδα. Ποιο είναι ο Παναγιώτη Δημητρά? Ότι έχει μικιώδη παρατήριο του Ελσίνκη. Λοιπόν, εδώ. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, ζωή και πολιτική στα όρια, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Α, καταθέσεις. Περίμενε να δω που είσαι. Είσαι στο 0,7 των καταθετών που έχει πάνω από 100.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όχι, λάθος κάνεις. Έχεις γύρω στα 4 εκατομμύρια, 5, πόσα έχεις? Για τις ελληνικές τράπεζες μιλάμε ή για offshore στα νησιά Στα Κέιμαν. Για... εντάξει. Στα Κέιμαν είσαι. Αλλιώς. Λοιπόν. Αλλά εκεί είμαι στο 0,4% που δεν έχει του πλανήτη. Millions. Του πλανήτη. Εκεί το αν έχει 100.000 και μέσα. Δεν είναι εκεί, είσαι ξεφτύλα. Τώρα δεν είσαι. 7 στους 10 Έλληνες έχουν καταθέσει έως 1.000 ευρώ. Το 0,7% των καταθετών έχει πάνω από 100.000 σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κατέχει το 42% των καταθέσεων ή 80,6 δις ευρώ. Ναι. Δυνατά πάμε. Λοιπόν, ο μπαμπάς δεν γύρισε από τη δουλειά. Τρίτη μέρα οργής κινητοποιήσεων για το 71ο εργατικό ατύχημα από την αρχή του χρόνου. Μεγάλο πανπυραϊκό συλλαλητήριο για τον 47χρονο που έχασε τη ζωή του στην ζώνη του θανάτου. Ήταν συγκλονιστική και η μάνα. Η σύζυγός του Ματωμίνου που μας έστειλε εδώ και το διαβάσαμε χθες και έπαιξε και στο δεύτερο. Λοιπόν, δεύτερο φεστιβάλ βιβλίου Χανίων. Έρχονται στην Κρήτη Παδούρα, Μπίτον, Γκαμπόα και Μπουζάροφσκα. Είδε τι γίνεται στα Χανιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν είστε πόλη. Κέντρο πολιτισμού. Ναι, βέβαια. Θόδωρος Μάγκαλος. Από Λαμπράκη στην αρχή, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας στο τέλος. Σωστό. Έτσι πάει. Ελεύθερος τύπος. Κρύβονται τα χαράτσια στο Πασόκ. Εξαφάνισαν από το site τις αυξήσεις φόρων σε γονικές παροχές με ρίσματα. Ο Παραστατίδης δήλησε για αύξηση ένφια. Μπαράς δηλώσε να αποστελέχει ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ για τσουνάμι φόρων. Τα 10 fake news Κουμουντούρ και Χαρλάου Τρικούπη. Κατά σκέρτσο είναι αυτό. Λοιπόν, Θόδωρος Πάγκαλος από τον Οτζαλάν στο μαζί τα φάγαμε. Και 4 αλλαγές σε μεταβιβάσεις ακινήτων στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Εδώ, η Δημοκρατία. Έφυγε απομονωμένος και ταπεινωμένος. Ποιος? Ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος του μαζί τα φάγαμε, τον ημίον του Οτζαλάν αντιπροσωπεύει το σάπιο σύστημα που οδήγησε τη χώρα στα βράχια. Ναι. Λοιπόν, θέση μαζί δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Ρε παιδιά, τα είπαμε αυτά, μα δεν τα έχουν εξηγήσει. Έχεις μία. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό. Έχεις μία πίτα, τόση. Mm-hmm. Λοιπόν. Είμαστε 3-4. Παίρνεις το μαχαίρι. Κόβεις τη μισή, χλάτς, την παίρνεις εσύ, φεύγεις. Μετά. Κόβει ο άλλος. Κόβει ο άλλος το υπόλοιπο στη μέση, χλάτς, παίρνει το ένα κομμάτι, παίρνει το άλλο κομμάτι. Και είμαι και εγώ που μένω. Και κάνω έτσι. Και παίρνω τα μικρολάκια που έχουν μείνει και τα τρώω. Έχεις δίκιο. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το λάθος. Όλοι μαζί. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι το λάθος. Κατάλαβα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό γιατί έπρεπε να στοιχειολογήσει. Διότι υπάρχει κι άλλος που είναι από κάτω και ούτε έτσι δεν έχει κάνει. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι
Αυτό, είναι, αυτό έπρεπε ήταν. Να σταχυολογήσει τότε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό ήταν. Δηλαδή. Δεν είπε κανείς ότι. Αλλά αυτό έπρεπε να σταχυολογηθεί. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι λίγο άδικο για το. Εντάξει. Πάγκαλος, εντάξει. Μιλήσαμε τώρα. Τα πάμε. Άλλο ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ναι, φυσικά. Αλλά σου λέω. Απογευματινή. Τα βαμπύρ είναι εδώ. Πέφτουν οι μάσκες, λέει, 24 ώρες πριν τις εκλογές. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σε ράλι για το ποιος θα επιβάλλει τους περισσότερους φόρους. Έκτακτο χαράτσι στις επιχειρήσεις ανακοίνωση Τσαπανίδου. Υπέρ πιο σκληρού ένφυα ο Παραστατίδης. Φωτιά σε γονικές παροχές και βερίσματα από το Μάτζο. Είναι εδώ και η Τσαπανίδου και ο Μάτζος και ο κύριος Ρωμανός ήταν εδώ. Θα τα πούμε όλα, παιδιά, σήμερα. Θα ανοίξουμε εδώ το φορολογικό μητρό όλο. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, εκρηκτικός, αυτοκαταστροφικός, προβοκάτορας. Θόδωρος Πάγκαλος, λέει η εφημερίδα. Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ οργώνει την Ελλάδα. Ναι. Κοίταξε να δεις, όταν ήταν και αδίστακτος έτσι ο Θόδωρος. Δηλαδή. Δεν τώρα. Όταν τότε που είχε ο Βενιζέλος πήγε για αρχηγός, τότε που είχε γίνει... Της Κακομοίρας, το 7 λέει. Της Κακομοίρας, ναι. Είχε πει ο Πάγκαλος ότι εδώ στο Πασόκ δεν χρειαζόμαστε ένα ντούτσε. Δεν θυμάμαι αυτό. Τι λες τώρα. Για το Βενιζέλο. Τι λέρε. Ναι, δεν έπαιζε. Και για το Λαλιώτη είχε πει χοντράδες. Καλά, είχε πει χοντράδες. Άστο τώρα. Πράγματι είχε πει χοντράδες. Άστο τώρα. Δεν τον ένιωσε. Ήταν ως Σταύρος σε Αλοπολείο τώρα. Και στα καλά και στα κακά. Εδώ θυμάμαι μια φορά μπαίνει στη Βουλή. Δεν θυμάμαι κάτι είχε πει Βάσο. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Και λέει, είδατε τη δήλωση και τώρα και λέει, χαίστηκα. Μια φορά ήμασταν πηγαίναμε. On camera! Δημήτρη, on camera! Ερώτηση. Πρόσεξε να δει. Δεν θυμάσαι τότε που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και πήγε και έδειρε τους μεταφραστές. Ναι, τους μεταφραστές τα πήρε στο κρανίο. Τα πήρε και τους πλάκωσε. Μια φορά πηγαίναμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από τη Βουλή, τον είχαμε πάρει από εγώ κι άλλους ένας ήμασταν. Και πηγαίναμε από τη Βουλή, περάσαμε τα πόδια απέναντι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και μας έλεγε μπαίνοντας. Αυτό εδώ δεν είναι Υπουργείο. Είναι μη σου πω τι. Ναι. Μιλάμε τώρα, λέγα. Τι έλεγε τη λέξη, να τέλος πάντων, μην την πεις εσύ. Λοιπόν, προσέξτε. Όπως μπαίνουμε λοιπόν, ήταν μπροστά στο ασανσέρ ένας κύριος με ένα κουστούμι Αρμάνι, δερμάτινο χαρτοφύλακα πανάκριβο, χρυσό γυαλί κλπ. Εδώ πέρα. Λέει, προσέξτε. Τον πλησιάζει. Τι κάνετε, κύριε πρέσβη, λέει. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, του λέει αυτό. Πώς είναι η δουλειά στο τμήμα σας, εντάξει όλα. Ναι, πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Και λέει, κάνει έτσι ο Πάγκαλος. Και δεν μου λες, ρε γαϊδούρι, 11,5 ώρα έρχεσαι στη δουλειά σου. Ναι, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, τι είναι αυτά. Ρε πέρα. 11 ώρα έρχεσαι στη δουλειά και μου λες ότι πάει καλά το τμήμα σου. Γαϊδούρια εδώ μέσα όλοι. Σαν να το βλέπω, πραγματικά σου μιλάω. Μιλάμε τώρα. Λοιπόν, αλλάζουμε, δυναμώνουμε, προχωράμε. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, θα δώσουμε τη μάχη, θα ματώσουμε, θα κερδίσουμε, λέει η Αυγή. Εντάξει. Όταν ο Σκέτσος δεν διάβαζε στα Ικούρα, τα τεράστια κέρδη πολύ μεγάλων εταιριών, οι συστάσεις του ΟΣΑ, Σκέρτσος, η φορολογία των υπερκερδών και άλλες ιστορίες με δράκους. Μάλιστα. Πάμε. Ριζοσπάστης, η δύναμη βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, ούτε βήμα πίσω για μέτρα ασφαλείας, αξιοπρεπής μισθή είναι το πρόταγμα που θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στους δρόμους της φωτιάς, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατά νουδού, αλλά με στόχο την πρωτιά στην κεντροαριστερά. Τσίπρας ανατροπή των συσχετισμών και αποτροπή παντοδυναμίας. Ανδρουλάκης κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό πολίτη να έχει πραγματικό αντίπαλο Ινουδού. Κόντρα νιούς. Το σύνδρομο Κατρούγκαλου χτύπησε και το Πασόκ. Πέφτουν στην παγίδα που του στείνει ο Μητσοτάκης. Να μαζέψει ο Ανδρουλάκης τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και δεν ξέρουν τι λένε. Το πρωτοσέλιδο της Κόντρα νιούς. Για μέχρι να δω. Εστία. Το ήθος της ευγενικής δεξιάς. Η υποσύνη του Προέδρου Μιλτιάδη Εύερτ. Σκέψεις με αφορμή την ονοματοδοσία του αμφιθεάτρου το 1984 από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Παρουσία Καραμαλή Σαμαρά. Και εδώ στη φωτογραφία ο Μιλτιάδης Εύερτ, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θες. Εδώ λέει. Εδώ 30.000 ευρώ για 10 λεφτά σεξ. Πολιτικός κούνελος στο κρεβάτι της Τζούλιας. Τι είναι αυτά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Πικάντικες αποκαλύψεις από την πρώην πορνοστάρ για τον περάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, εθνοπατέρα. Λεπτό και ξεκούραστο τριχίλιαρο. Λεπτό και ξεκούραστο τριχίλιαρο. Λοιπόν, ο γυραιότερος Έλληνας καλλιτέχνης πάτησε στα 100. Η Μαρία Μενούνος άκουσε την Έγινα στην Έγινα τον Άγιο Νεκτάριο. Μα τον ξεμπροστιάζει. Ναι. Μα και λέει ότι είναι και. Τι να πω τα. Είναι γρήγορος, είναι fast track. Λοιπόν. Εδώ βλέπω. Τι έχουμε. Καθρέφτη καθεφτάκι μου. Ναι. Είναι ομορφότερη η Ελληνίδα. Είναι.
Για να δω. Είχε λέει τον τίτλο τη ομορφέτα συνέστη στα 18 τη, πλέον ασχολείται με την ιατρική αισθητική και τι επεμβατικέ μεθόδου στο πλευρό πλαστικό χειρουργείο. Παραμένει η πιο όμορφη. Πρώην μοντέλο και αισθημένη. Η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα, Δήμου. Πολύ δυνατή. Πού δηλαδή είναι αισθημένη. Ήταν αισθημένη. Για δες. Ζει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Όλες κριτικές. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Όλες από την Κρήτη. Κακή συνήθεια από το αλκοόλ ή με το γερό ποτήρι της παρέας όταν βγαίνω, κακό είναι αυτό, να προσέχει, χαλάει το δέρμα. Να προσέχει, σωστό. Τι θα ζητούσε από ένα τζίνι. Τι θα ζητούσε. Από το σύγχρονο, ποιο είναι το σύγχρονο. Το σύγχρονο ασερνικό, να σέβεται, να εκτιμά και να είναι ειλικρινής. Να είναι άντρας, όχι αγοράκι. Έτσι, Δημήτρη, έτσι, για σένα έτσι, τα λέει αυτά. Έτσι, έτσι. Για και επίσης εδώ σε πληροφορώ, ναι. Νέα έρευνα δείχνει ότι στο στήθος το μέγεθος δεν μετράει. Μπούψε και κάτω. Δεν μετράει, παιδί, το λέει καθαρά. Συγγνώμη τώρα, αμφισβητείς τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες. Μα δεν μετράει το μέγεθος. Ναι. Λένε. Αυτό τώρα οι πλαστικοί χειρουργοί διαφωνούν με αυτό. Κοίταξε, άμα είναι επιστημονική έρευνα αυτή. Επιστημονικότατα. Εντάξει, άμα είναι επιστημονική έρευνα. Λοιπόν, η ναυτεμπορική έκρηξη κερδών, η ανωδική τάση συνεχίζεται. Άκουσε 169% στην κερδοφορία 30 δισεκατομμυρίων το αλφα τρίμηνο. Μαζώσαν τα φίδια ανά τη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλά φίδια στη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις. Ναι. Αναρωτιούνται οι βιολόγοι τι σημαίνει εκεί. Από τον καιρό, από τον καιρό. Μάλλον, ναι. Ναι, προφανώς το βοηθάει. Οι πέντε περιοχές που εμφανίστηκαν φίδια. Κοίτα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε γρήγορα να δούμε αθλητικές, γιατί έχουμε τελικό Europa εδώ. Μέτρο Σπορτ γουστάρει στον ΠΑΟΚ, αλλά τον γουστάρουν πολύ. Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι φτιαγμένος τερματοφύλακας, πλάνο με δυσκολίες. Ο Παλικούτσα, ρε. Διαπιστώνει δεν είναι εύκολη προσέγγιση των Ελλήνων παικτών που έχει στη σχέδιά του. Καταλαβες. Λοιπόν. Κατάλαβα. Πάει για τρία χαφ. Έχω γυρίσει την εφημερίδα, θα σου πω γιατί. Διότι σε αυτό τον τίτλο που θα σου δείξω τώρα δίνω 10. Στον Ιλατζή που το έβγαλε, ναι. Δηλαδή δίνω 10. Πάει για τρία χαφ, λέει εδώ. Μετά την αποχώρηση, πάω, φουλάρι. Πρόσεξε, για την ΑΕΚ. Υπερκούπωση. Υπερκούπωση! Υπερκούπωση! Τόσες κούπες που έχουν δηλαδή πάρει. Αυτό τώρα. Υπερκούπωση. Παιδιά, ο τύπος είναι ταλέντο. Ναι. Υπερκούπωση. Δυνατός, δηλαδή. Δυνατός. Λοιπόν, Sport Day. Παίρνει εξάρι για βασικό στη θέση του Κουρμπέλη ο Παναθηναϊκός. Εποχή κορδών, σκηνή κορδών. Ναι. Τριετή συνεργασία του Ισπανού. Περιμένουν απάντηση για τον Μπακαμπού. Εξάρι για τον Πάνο Ράφη. Προτάθηκε ο Σκύρι. Τον ξέρει ο Σκύρι. Ούτε εγώ. Yeah. Ποιο είναι αυτό. Ας πω της κολονίας. Λοιπόν, στην ευθεία. Θεαματική αύξηση που προσφέρει ο Μαρινάκης. Κίνηση με κορδόν για το center forward του Ολυμπιακού Μπακαμπού στην ευθεία. Ναι. Αποφασίζει ο πρώτος σκόρ του πρωταθλήματος. Του δίνει νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια και μην αυτό. Μπακαμπού. Ο κορδόν αποκαλύπτει τον εκλεκτό παράθυρο για Ζαρντίμ. Ανοίγουν οι Ισπανοί. Το ξέρεις ο Ζαρντίμ. Έχει ξαναπεράσει τον Ολυμπιακό Ζαρντίμ. Πού να ξέρω. Ώρα των σπορ. Αεκάρα είσαι πρωταθλήτρια. Τελεία και παύλα. Λέει η εφημερίδα η ώρα των σπορ. Αναφέρεται στο πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα. Handball. Όλα τα ξέρει αυτός ο Περούλης, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην ξέρει ο Περούλης. Ναι. Τι έχουμε. Φέρνει εξελίξεις. Ποιος. Στην Ελλάδα σήμερα ο Κορδόν. Ο Κορδόν. Σκηνή Κορδόν στην Ελλάδα. Ναι. Λιοντάρι βουλιαγμένη. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό προημιτελικό, υπέταξε την Πρέσια την Ιταλική 11-10 που ήταν στο φαβορί. Πανάκα πρόκειται στα ημιτελικά του Champions League στο Βελιγράδι.